Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Καλησπέρα στο μακρινό Μόντρεαλ, από την Αθήνα, από την Ελλάδα. Και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας μεταφέρω εκ μέρους του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης, που συσπηρώνει κινήματα ειρήνης και αλληλεγγύη σε πάνω από 100 χώρες και που πραγματοποιεί συνέδριο το Σεπτέμβριο στο Βιετνάμ. Να σας μεταφέρουμε το χαιρετισμό και το σύνθημα του συνεδρίου είναι «Δυναμώνουμε την αντιπεραστική πάλι και αλληλεγγύη για ένα κόσμο της ειρήνης και αλληλεγγύης». Θα ήθελα επίσης να σας μεταφέρω από την Ελλάδα στο χαιρετισμό εκ μέρους της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ήφεση και Ειρήνη που βρίσκεται στην ηγεσία του ΨΕ, που έχει την έδρα του ΨΕ στην Αθήνα και που μάχεται πολλές δεκαετίες ενάντια στον πόλεμο και τον εμπεριαλισμό. Αυτές τις μέρες, φίλε και φίλοι, Γίνονται δεκάδες εκδηλώσεις και όχι μόνο σήμερα αλλά και προηγούμενα σε όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή στις 22 του μήνα που συμπίπτει να είναι και επέτειος της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη, του γιατρού, του Βαλκανιονίκη, του αντιπροέδρου της ΕΔΕ, του μεγάλου αγωνιστή της Ειρήνης. Ε, διοργανώνουμε λοιπόν την μαραθώνια πορεία από σωματείες, συλλόγους γυναικών, φοιτητέ, δεκάδες εργατικούς και άλλους φορείς ε, με συνθήματα όχι στον εμπεραλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, απεμπλοκή από τους εμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, καμιά αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικού υλικού εκτός συνόρων και να κλείσουν οι βάσει του θανάτου. Τρει μήνε τώρα μένεται ο άδικο συμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία μετά την απαράδεκτη ρωσική εισβολή. Ένα πόλεμο που ανησυχεί όλη την ανθρωπότητα, που όμω δεν ήρθε ξαφνικά. Προετοιμάστηκε εδώ και πολλά χρόνια, τουλάχιστον από το 2014. Αυτό ο πόλεμο και είναι αποτέλεσμα των ανταγωνισμών μεγάλων υπεραλιστικών δυνάμεων για το νέο μοίρασμα του κόσμου. Ε, και ο πόλεμο μένεται όλα τα χρόνια και είναι και οικονομικό και πολιτικό. Ωστόσο, δεν μπορούν να λυθούν αυτά τα ζητήματα διπλωματικά όπω ισχυρίζονται ορισμένοι, αλλά λύνονται με τον πόλεμο. Τυπικά σήμερα πολεμάει η Ρωσία και η Ουκρανία. Στην πραγματικότητα όμω, και αυτό το αντιλαμβάνεται ο καθένα, όσο και αφελεί να είναι, ότι υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Από τη μία μεριά είναι οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με την ξεπουλημένη κυβέρνηση τη Ουκρανία, και από την άλλη η Ρωσία. Για ποιο σκοπό, αλήθεια, γίνεται ο πόλεμο, Για το ποιο θα ελέγξει τι πρωτοπαραγωγικέ πηγέ τη Ουκρανία, που είναι μια πάμπλουτη χώρα. Μια πάμπλουτη χώρα που ωστόσο ο λαός ζει στη φτώχεια μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Μετά λοιπόν από αυτά τα γεγονότα, το ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν διαλύθηκε, αλλά επεκτάθηκε προς Ανατολάς, ε, κάνοντας μέλη του σχεδόν όλες τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες και περικυκλώνοντας τη Ρωσία. Ε, παρότι είχε υποσχεθεί ότι δεν πρόκειται να επεκταθεί προς την ε, Ανατολική Ευρώπη από την πλευρά της Ρωσίας που ήταν αδύναμη τότε όσο ισχυροποιούνταν η Ρωσία άρχισε να αντιδρά. Άρχισαν να αντιδρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισαν να πολλοπλασιάζουν με μεγάλη ταχύτητα την περικύκλωσή της με εκατοντάδες χιλιάδες στρατεύματα με σύγχρονα οπλικά συστήματα με δημιουργία βάσεων στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες όπως και στην γειτονιά μας, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Πολωνία και αλλού. Στην Ουκρανία τι συνέβη. Αυτοί που κατέκλεψαν τον πλούτο που είχε παραχθεί τα προηγούμενα χρόνια, οι ονομαζόμενοι ολιγάρχε, δηλαδή τα μονοπόλια που διαμορφώθηκαν, διασπάστηκαν. Ορισμένοι είχαν συμφέροντα με τη Ρωσία και οι άλλοι με τι ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Στην αρχή κυριάρχησαν αυτοί που ήταν με τη Ρωσία, όμω το 2014 με ένα πραξικόπημα από το ΝΑΤΟ, τι ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ανατράπηκε η κυβέρνηση τότε ε, με την βοήθεια και τη χρησιμοποίηση φασιστικών οργανώσεων τύπου ΑΖΟΦ, δεξιού τομέα κλπ. Με μέτρα που πάρθηκαν, ρίχνοντας στην παρανομία τα κόμματα, πρώτα απ' όλα το κομμουνιστικό, ε, με πόλεμο στην νοτιοανατολική Ουκρανία που αντέδρασε με δεκάδες χιλιάδες νεκρών, με τρομοκρατία, με τρομοκρατία φοβερή για να επιβάλλουν τελικά την ε, άποψη αυτή τη ομάδα που κυριάρχησε ότι τα συμφέροντά μα είναι στη Δύση και ότι πρέπει να γίνουμε μέλη του ΝΑΤΟ. Η απάντηση τη Ρωσία ήταν η κατάληψη τη Κρυμαία, η αναγνώριση τη αυτονομία των Ντονέσκ και Λουγκάνσκ, των δύο περιοχών δηλαδή, και η όξυνση τη κατάσταση ήρθε σήμερα αναμενόμενη για μα με τη ρωσική εισβολή. Η απάντηση ήταν, δεν ήταν της Ουκρανίας ήταν τον ΙΠΑ, του ΝΑΤΟ, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ουκρανίας βέβαια, με κυρώσει πρωτοφανή που τις πληρώνουν οι λαοί και όχι αυτοί που έχουν τον πλούτο, με αποστολή όπλων, με οικονομική αστρονομικά ποσά βοήθεια για να την κρατήσουν με το μέρο του. Έτσι λοιπόν ο λαό τη Ουκρανία έγινε ο σάκο του Μπόξ, με ευθύνη και των δύο και της κυβέρνησης Ζελένσκι. Τα επιχειρήματα που επικαλείται η ονομαζόμενη Δύση αλλά και η καπιταλιστική Ρωσία κρύβουν την αλήθεια. Κρύβουν την αλήθεια. Παράδειγμα του χάρη ε, λένε ότι οι πόλεμοι που έκανε το ΝΑΤΟ ήταν δίκαιοι. Ενώ οι που κάνει, ε, ο πόλεμος που κάνει η Ρωσία είναι άδικος. Και οι δύο είναι άδικοι πόλεμοι. Πρώτα ξεχνούν ή κάνουν ότι ξεχνούν τον πόλεμο του ΝΑΤΟ κατά της Γιουγκοσλαβίας. Όπου έγινε με το πρόσχημα το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των δημοκρατιών που υπήρχαν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας. Η, κυβε... η, κυβέρνηση Ρωσίας και ο Πούτιν λέει ακριβώς το ίδιο σήμερα. Ότι επιτέθηκε για να υπερασπίσει τα... το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των λαών της... του λαού της Ουκρανίας που ζει στις νότιες περιοχές και που είναι και ρωσόφωνοι. Δεύτερον, λένε ότι παραβιάζονται οι, συνθε... οι συνθήκες έχουν βγει στα κεραμίδια και ο καταστατικό χάρτης του ΟΗΕ. Αλήθεια, για βλάκε μα περνάνε. Είναι κοροϊδία. Γιατί όταν κάναν τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, δεν παραβιάστηκε ο καταστατικό χάρτης του ΟΗΕ. Όταν κάναν τον πόλεμο κατά το Ιράκ, υποτίθεται με τα βιολογικά όπλα που είχε και που δεν βρέθηκαν ποτέ. Δεν ήταν παραβίαση του ό,τι έχει απομείνει από τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη, το ίδιο. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι ο πόλεμος είναι άδικος και από τις δύο πλευρές. Χρησιμοποιούν τα ίδια προσχήματα. Εμείς και όλοι οι λαοί δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνταχθούν καμιά, καμιά πλευρά. Έχουμε χρέος να συνταχθούμε με τους λαούς και όχι με αυτούς που κυβερνούν αυτές τις χώρες και την ανθρωπότητα που πληρώνουν με αίμα και καταστροφή των ανταγωνισμών Αυτόν που κατέχουν τον πλούτο και θέλουν να τον αυξήσουν. Αυτοί είναι που κάνουν τον πόλεμο. Κάνουν πόλεμο στους εργαζόμενους, ο ταξικός πόλεμος, όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα μετά το 1990, αφαιρώντας όσες κατακτήσεις είχαν. Αυτοί είναι που με στρατιωτικά μέσα εξαπολύουν δολοφονικούς πολέμους και έχει πληρώσει με εκατομμύρια νεκρούς και παλιότερα, αλλά ιδιαίτερα και μετά το 1990. Αποτελεί υποκρισία, απίστευτη πραγματικά, ο ισχυρισμό ότι η σύγκρουση είναι ανάμεσα στον αυταρχισμό και στη δημοκρατία. Ότι πολεμούν τα αυταρχικά καθεστώτα, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Θεό σα δηλαδή. Ε, Παραδείγματο χάρη, ε, υπερασπίζουν τη δημοκρατία και την ελευθερία, έχοντα τη Σαουδική Αραβία σαν σύμμαχο, που εκεί είναι μεσαίωνα, κυριολεκτικά. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι και στήριξαν όλες τις δικτατορίες σε όλα τα μέρη του πλανήτη. Ποια είναι όμως η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι και τα δύο μέρη παλεύουν για την ελευθερία. Αλλά ελευθερία ποιών. Των λίγων. Της πλουτοκρατίας. Αυτούς, αυτών που εκμεταλλεύονται τους πολλούς οι οποίοι πολλοί παράγουν τον πλούτο και τους τον κλέβουν μια χούφτα καπιταλιστέ στον κόσμο. Εμείς λοιπόν παλεύουμε για τους λαούς που πρέπει να ξεσηκωθούν, και να ανατρέψουν αυτούς που πάντα τους καταδικάρουν στη φτώχεια, αλλά και στο θάνατο. Φίλες και φίλοι, η κατάσταση είναι δύσκολη και κρίσιμη. Οι τελευταίες εξελίξεις, συνολικά και όχι μόνο στο μέτωπο του πολέμου, παράδειγμα τους χάρη με την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, τα απίστευτα ποσά που ξοδεύονται για τους εξοπλισμούς, εδώ βγήκε η Γερμανία με 100 δις. Παναξοπλισμός της Γερμανίας δηλαδή. Που είχε απογορευτεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε τέτοιο επίπεδο. Τεράστια συγκέντρωση δύναμης πυρός. Όλα αυτά προϊονίζουν τη γενίκευση του πολέμου. Και δεν πρέπει να έχει κανένας αυταπάτες ότι μπορούν να λυθούν αυτές οι αντιθέσεις με διπλωματικό τρόπο. Πρέπει να σημάνει συναγερμός σχεδόν σε όλες τις περιοχές του πλανήτη, από το Βόρειο Πόλο μέχρι την Ασία, από τον Κάφκασο, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική, την Υποσαχάρια Αφρική, τη Λα... στη Λατινική Αμερική, στην Νοτιοανατολική Ασία, μένεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους συμπεριαλιστές. Υπάρχουν εστίες ανοιχτές πολέμου παντού. Σε ποιο κόσμο ζούμε αλήθεια και πρέπει να το συνειδητοποιήσουν, λαοί. Δηλαδή. Είμαστε σε περίοδο κυριαρχίας του υπεραλισμού και του καπιταλιστικού συστήματος, είμαστε στην περίοδο που οξύνεται η επιθετικότητα όλων των μεγάλων αλλά και μικρότερων υπεραλιστικών ε, χωρών. Και όταν, λέει, τσακώνονται οι, τα, τα βουβάλια στο βάλτο, την πληρώνουν τα βατράχια, δηλαδή οι λαοί. Δυστυχώς η χώρα μας, η Ελλάδα, με ευθύνει όλων των κυβερνήσεων και όλων των κυβερνήσεων Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, πρωταγωνιστή και σε αυτόν τον πόλεμο και στα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλε οι αποφάσει του ΝΑΤΟ, ακόμα και η απόσυρσή του από την συμφωνία που είχε γίνει με τη Σοβιετική Ένωση και όλε τι πυρηνικέ χώρε, ότι κανένα δεν θα χτυπήσει πρώτο με πυρηνικά, ακόμα και σε αυτό συμφώνησαν. Ποιο ήταν κυβέρνηση, φίλε και φίλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ που παριστάνει τον, φιλή... τον ε, Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε μια απέραντη Αμερικανική βάση. Πάνω από 20 βάσει υπάρχουν. Πάνω από 20, αν δείτε το χάρτη, αυτό δεν είναι χάρτη μια χώρα φιλιρηνική. Είναι μια χώρα επιθετικού φυλακίου του υπεραλισμού. αυτοί έχουν παραδώσει και εννοώ Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ με τη συμφωνία Πασόκ -Κινάλ, έχουν παραδώσει ακούστε και τις στρατιωτικές, όλες τις στρατιωτικές υποδομές στους Αμερικάνους και στο Νάτο, αλλά και όλες τις πολιτικές υποδομές δρόμους, λιμάνια αεροδρόμια στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ και των της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικάνων. Με πιο πρόσχημα ότι οι βάσεις οι καινούργιε που δίνει τώρα και που είναι η συμφωνία επαόριστον. Πέντε χρόνια και μετά επαόριστον. Όλη η πολιτική όλων των κυβερνήσεων λέει ότι θα μας βοηθήσει στην άμενα από την Τουρκία. Ποιου κοροϊδεύουν αλήθεια. Ποιου κοροϊδεύουν. Ο ίδιο ο πρέσβη ο Πάετ που ήταν στην Ελλάδα και που πριν ήταν αυτός, από αυτού που οργανώσαν το πραξικόπημα στην Ουκρανία, είπε, δεν είπε λέξη γι' αυτό σε μία ώρα συνέντευξη. Τι είπε ότι ισχυροποιείται η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και υπηρετούνται τα αμερικάνικα συμφέροντα. Είναι ε, κάτι που το λέμε εμείς θεωρητικά. Όχι. Όλες οι βάσεις στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν για όλους τους πολέμους με τη συμμετοχή της Ελλάδας και με στρατό και με πολεμικά μέσα σε όλους τους πολέμους στην περιοχή. Ποτέ μα ποτέ οι βάσεις δεν προστάτευσαν όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και όλες τις χώρες όπου υπάρχουν και είναι πάνω από 2.000 αμερικάνικες βάσεις δεν προστάτεψαν την χώρα. Λένε λοιπόν ότι το να είμαστε τα καλά παιδιά του ΝΑΤΟ που αυτοί το κάνουν και το κάνουν γιατί εκεί είναι τα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου ε, θα μας προστατέψει, θα είναι σύμμαχος σοβαρό ε, απέναντι στην Τουρκία. Όμως το ΝΑΤΟ ποτέ δεν έχει καταδικάσει τις παραβιάσεις στον ένα αέριο και θαλάσσιο χώρο. Ποτέ δεν έχει, παρα... δεν έχει καταγγείλει ανοιχτά ότι στη διεκδικήσει της Τουρκίας στη λογική της γαλάγιας πατρίδας είναι απαράδεκτες. Το αντίθετο, αυτό που λέει συνεχώς, είναι ότι θέλουμε ηρεμία στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και ότι πρέπει να τα βρείτε. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό ότι πέρα από τη συμμετοχή σε όλους τους πολέμους που συμμετείχαν όλες οι κυβερνήσεις που κλέγονται σήμερα αλλά ήταν πρωταγωνιστές σε όλα τα μαζί με το ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους σε όλη την τακτική και στρατηγική περικύκλωσης της Ρωσίας. Λένε λοιπόν σήμερα μάλλον δεν λένε λένε παραδείγματος χάριν ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ε, 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 αιτία και αυτού του πολέμου είναι ότι το ΝΑΤΟ δεν κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να δημιουργήσει ένα σύστημα ασφαλείας ε, και ειρήνη στην Ευρώπη μαζί με τη Ρωσία. Μα ποιον κοροϊδεύουν. Ποιον κοροϊδεύουν. Δεν υπήρξε απόφαση του ΝΑΤΟ που πέντε χρόνια που ήταν στην κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενοι και όπως η ε, σημερινή, που δεν υπέγραψαν τις αποφάσεις για περικύκλωση της Ρωσίας. Δεν υπήρξε άσκηση η οποία στοχεύει ακριβώς το ίδιο, που να μην συμμετείχαν με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για τα οποία πληρώνει ο ελληνικός λαός 4,5 δισεκατομμύρια το χρόνο για δαπάνες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ΝΑΤΟ και όχι στην άμεσα της χώρας. Εμείς λοιπόν, η ΕΔΕ, δεκάδες μαζικοί φορείς που συσπηρώνονται. Παλεύουμε ενάντια σε όλες τις δυνάμεις και πρέπει να, που ευθυγραμμίζονται με, το ΙΠΑ, με τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να πούμε ότι ναι, είμαστε οι μόνοι. Είμαστε οι μόνοι που είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Γιατί η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι τα συμφέροντα των λαών και όχι τα συμφέροντα των εμπειριαλιστών. Και στη χώρα σας, στη χώρα που ζείτε δηλαδή, στον Καναδά. Πρέπει να πω ότι ήρθε πριν από πάρα πολλά χρόνια στο Μόντριαλ. Είναι μέσα στους πρωταγωνιστές του πολέμου. Όπως και πολλές άλλες χώρες. Που όμως είναι μειοψηφία Α λένε ότι είναι η πλειοψηφία στην ανθρωπότητα παρά το γεγονό ότι είναι όλε καπιταλιστικέ χώρε. Λέμε λοιπόν ότι είναι κοινό ο αγώνα των λαών για να σταματήσει του πολέμου, αλλά δεν πρέπει να έχουμε και αυτά πάντα. Δεν πρόκειται να το πετύχουμε, δέστε όλη την ιστορία, αν δεν ανατραπούν οι αιτίε που τον γεννούν. Και οι αιτίε αυτέ βρίσκονται στο DNA του ίδιου του καπιταλισμού. Γνωρίζουμε, φίλε και φίλοι, συμπατριώτες, ότι είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο που περνάμε όλες οι δυνάμεις οι οποίες δεν υποτασσόμαστε στην υπεραλιστική βαρβαρότητα. Γνωρίζουμε ε, ότι ε, κυριάρχησε προσωρινά ε, ένα βάρβαρο ε, εκμεταλλευτικό σύστημα. Όμως, διδασκόμενοι και από την ιστορία είμαστε σίγουροι ότι θα γεννηθούν μεγάλοι αγώνες ενάντια στην υπεραλιστική βαρβαρότητα. Όχι επειδή το θέλουμε εμείς μόνο, αλλά γιατί αποτελεί ιστορική και κοινωνική αναγκαιότητα. Και όπως έχει αποδειχθεί και ιστορικά, τα πισωγυρίσματα της ιστορίας είναι προσωρινά και δεν μπορούν να σταματήσουν την κοινωνική εξέλιξη. Οι λαοί θα είναι νικητές. Αργά ή γρήγορα. Γι' αυτό και λέμε στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη, είναι οι λαοί. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό αγώνα και να φροντίσουμε αυτή η μέρα της γενικής ανατροπής να έρθει πιο γρήγορα.